Καλησπέρα και καλώς ήρθες και στο 7ο μας μάθημα στη C++. Θα ασχοληθούμε με φιλικές κλάσεις και συναρτήσεις. Ένα εύκολο σχετικά κομμάτι, το οποίο θα σχετίζει δύο κλάσεις μεταξύ τους πια, φεύγουμε από τη μία κλάση και πηγαίνουμε να σχετίζουμε κλάσεις μεταξύ τους λοιπόν και με χρήση των φιλικών κλάσεων και συναρτήσεων θα κάνουμε και υπερφόρτωση τελεστών, ένα κομμάτι το οποίο αφήσαμε σε κρεμότητα στο προηγούμενο μάθημα που είναι η αριστερό μέρος το οποίο να είναι απλή μεταβλητή. Πάμε να ξεκινήσουμε λοιπόν. Μπορούμε να ορίσουμε μία κλάση α να είναι φιλική σε μία κλάση β. Αυτό θα σημαίνει ότι τα αντικείμενα της κλάσης α θα έχουν πρόσβαση στα ιδιωτικά στοιχεία των αντικειμένων της κλάσης β. Σπάμε δηλαδή με κάποιο τρόπο την ενθυλάκωση κάνοντας το εξή. Πηγαίνουμε και έχουμε μία κλάση α που λες και αμέσως μετά πηγαίνουμε στο public μέρος μίας άλλης κλάσης και δηλώνουμε την κλάση α να είναι φιλική προς την κλάση β. Αυτομάτως μέσα στις μεθόδους της κλάσης α, όπου θα χρησιμοποιούνται αντικείμενα της κλάσης β, θα μπορούμε να έχουμε πρόσβαση στα ιδιωτικά μέλη της κλάσης β. Αυτά που λες. να δούμε ένα πρώτο παράδειγμα το οποίο είναι, έχει θεολογικές ανησυχίες και θα μιλήσουμε για την κλάση άνθρωπος. Εντάξει, κλάση άνθρωπος λοιπόν, όπου στο public μέρος της έχουμε ότι έχει σαν φιλική της κλάση το Θεό ο άνθρωπο, κατά τα άλλα, έτσι όπω θα τον έχουμε ορίσει, μια και ασχολούμαστε μόνο με το θεολογικό κομμάτι τώρα, έχει μια ιδιωτική μεταβλητή η οποία μετράει τι αμαρτίε του ανθρώπου. Έχει επίση ένα κονστράκτορα, ο οποίο κονστράκτορα πηγαίνει και αρχικοποιεί τις αμαρτίες του ανθρώπου και επίσης έχουμε και έναν αξέσορ που επιστρέφει τις αμαρτίες του. Απλή υλοποίηση, τίποτα περίπλοκο, αλλά μας ενδιαφέρει τώρα το θεολογικό κομμάτι, δηλαδή έχουμε την κλάση Θεός. Οπότε η κλάση Θεός στο public μέρος της έχει μια συνάρτηση, ένα μέλος, το οποίο κάνει το εξή συγχωρεί, έναν άνθρωπο τον οποίο παίρνει σαν όρισμα. Οπότε παρατήρησε εδώ το Θεό πως συγχωρεί, παίρνει τον άνθρωπο ως όρισμα, το έχουμε κάνει και με αναφορά έτσι για να είναι πιο γρήγορο, και αμέσως μετά πηγαίνουμε και κάνουμε ob.sins ίσο με το 0. Εντάξει, δηλαδή έχουμε το αντικείμενο άνθρωπος να έχει πρόσβαση με το τελεστή τελεία κατευθείαν δηλαδή στις αμαρτίες του ανθρώπου και αυτό γιατί γίνεται, γιατί έχουμε δηλώσει ότι ο Θεός είναι φίλο του ανθρώπου. Εντάξει. Άρα, αφού είναι φίλο του ανθρώπου, έχει πρόσβαση σε όλα τα ιδιωτικά του μέλη. Ωραία. Να φτιάξουμε και μία συνάρτηση main. Η συνάρτηση main λοιπόν θα ορίσει έναν άνθρωπο τον ευθύφρονα, ο οποίος θα έχει 100 αμαρτίες και ο Θεός είναι ο Απόλλωνας παρεμπιπτόντος. Ο οποίος ο Θεός Απόλλωνας λοιπόν θα κάνετε εξή. πρώτα απ' όλα θα τυπώσουμε τις αρχικές αμαρτίες που έχει ο ευθύφρον και αμέσως μετά θα πάμε με, την, με τον Απόλλωνα, θα καλέσουμε τη μέθοδο του forgive και θα συγχωρήσει τον ευθύφρον. Συνεπώς θα πάμε και θα τυπώσουμε πλέον τις αμαρτίες του ευθύφρον, οι οποίες θα είναι 0. Να το δούμε και να τρέχει το παραδειγματάκι αυτό εδώ. Ε, το τρέχω λοιπόν και θα παρατηρήσουμε στην αρχή ότι οι αμαρτίες του ευθύφρονα ήταν 100, αλλά με την παρέμβαση του Θεού από όλα να γίνανε μηδέν. Τα μπέρδεψα λίγο τα θεολογικά συστήματα, αλλά δεν πειράζει, νομίζω το παράδειγμα το κατάλαβε. Και κάτι το οποίο είναι ιδιαίτερα σημαντικό είναι το εξή: είναι ότι με τον τρόπο που κάναμε τη δήλωση, ο Θεό ήταν φίλο του ανθρώπου. Δεν σημαίνει αυτό ότι και ο άνθρωπο είναι φίλο του Θεού. Εντάξει, δεν σημαίνει ότι ο άνθρωπο έχει πρόσβαση στα ιδιωτικά μέλη του Θεού. Εντάξει. Οπότε μια φιλία έχει κατεύθυνση. Εντάξει. Ισχύει ότι η κλάση God, έτσι όπω το δηλώσαμε, είναι φιλική στην κλάση Man, αλλά δεν ισχύει το αντίθετο. Για να ισχύει το αντίθετο, θα έπρεπε να βάλουμε και την κλάση Man να είναι φιλική στην κλάση Θεό. Άρα λοιπόν, τι κάνουμε, τοποθετούμε σε μια κλάση μια άλλη κλάση που είναι φιλική σε αυτήν. Οι φιλίε πρέπει να έχουν περιορισμένη χρήση, δηλαδή να έχει νόημα για να χρησιμοποιήσει μια φιλία. Παραδείγματο χάρη, αν όλοι είναι φίλοι με όλου, τότε είναι σχεδόν σαν να έχουμε δηλώσει όλα τα μέλη των κλάσεων να είναι δημόσια. Δηλαδή, μόνο οι main και οι απλέ συναρτήσει δεν θα έχουν πια πρόσβαση σε αυτά, αλλά δεν θα έχει νόημα να βάλουμε όλε τι κλάσει να είναι φίλου με όλου. Θα πρέπει να έχει νόημα αυτό πραγματικό. Και να αφήσουμε τώρα τι θεολογικέ ανησυχίε και να περάσουμε σε ένα παράδειγμα το οποίο είναι από τον προγραμματιστικό κόσμο και να ασχοληθούμε λίγο με δομέ δεδομένων. Και συγκεκριμένα θα πάμε να ασχοληθούμε με τη συνδεδεμένη λίστα. Εντάξει, θα δούμε ένα παράδειγμα που οι φιλικέ κλάσει είναι ιδιαίτερα χρήσιμε. Λοιπόν, και είχαμε δει στο μάθημα δομέ δεδομένων σε C, μάθημα 4 απλά συνδεδεμένη λίστα την αντίστοιχη δομή δεδομένων, η οποία αποτελείται με όρου C από δύο κλάσει. Στη C ήταν δύο τα structs, τώρα θα είναι δύο οι κλάσει από τι οποίε αποτελείται. Έχουμε τον κόμβο τη συνδεδεμένη λίστα που είναι αυτό εδώ το πράγμα, το οποίο έχει δύο μέλη. Έχει το data μέρο, τα δεδομένα τα οποία θέλουμε Θέλουμε να αποθηκεύσουμε σε ένα κόμβο της λίστας και επίσης έχει και το next που είναι ένας δείκτης που δείχνει στο επόμενο στοιχείο της λίστας. Σου θυμίζω λίγο ότι η λίστα είναι μια γραμμική δομή δεδομένων, δηλαδή μας ενδιαφέρει πολύ η σειρά. Γι' αυτό την έχουμε φτιάξει και πηγαίνουμε και βάζουμε το ένα αντικείμενο μετά από το άλλο αντικείμενο και φτιάχνεται μια ωραία λυσίδα αντικειμένων. Οπότε εδώ στο παράδειγμα μας φτιάχνουμε μια συνδεδεμένη λίστα με ακεραίους. Ο κόμβο αποτελείται από τον Data και τον Next και έχουμε και τη λίστα, η οποία λίστα είχε μόνο ένα μέλο, το οποίο είναι το Head, εντάξει, που είναι το πρώτο στοιχείο τη λίστα, ένα ξερό pointer, ο οποίο πηγαίνει και δείχνει στο πρώτο στοιχείο τη λίστα, και μεθόδου τη ενέργεια επί τη λίστα, όπω ήταν η εισαγωγή, η διαγραφή η αρχικοποίηση, η διαπέραση της λίστας και πολλές άλλες ενέργειες τις οποίες μπορούμε να κάνουμε πάνω σε αυτή τη δομή δεδομένων. Η κλάση λίστα θα ορίζεται φιλική στον κόμβο ώστε να έχει πρόσβαση στα ιδιωτικά της μέλη. Έχουμε την κλάση κόμβο στο μοντελοποιεί τον ένα κόμβο και έχουμε και την κλάση λίστα λοιπόν που θα ορίζεται φιλική στον κόμβο για να έχει πρόσβαση στα ιδιωτικά της μέλη. Το βλέπουμε και στο παράδειγμα, έχουμε το class node εδώ, την κλάση κόμβο και στο public μέρο πηγαίνω και δηλώνω μια, ότι είναι φιλική η κλάση σε αυτήν, η linked list την οποία θα ορίσουμε συνέχεια. Αμέσως μετά στο private μέρος πηγαίνουμε και λέμε ότι έχουμε τα δύο πράγματα που είπαμε, δηλαδή το data και το next. Μετά πηγαίνουμε και βλέπουμε τον ορισμό της συνδεμένης λίστας ενός υποσυνόλου στην πραγματικότητα. Δεν θα κάτσουμε να φτιάξουμε το ρόλο της μεθόδους, Θα φτιάξουμε μόνο μερικές για να αναδειχτεί το νόημα των φιλικών κλάσεων. Πηγαίνω και λέω ότι η linked list αποτελείται από τα το εξή, τον constructor, όπου ο constructor τώρα στι δομέ δεδομένων παίζει το ρόλο τη αρχικοποίηση. Μπορούμε να πάμε εκεί και να βάλουμε αυτά τα οποία κάναμε init, α πούμε, όταν φτιάχναμε. Τι τις δομές δεδομένων με τη C. Επίσης θα έχουμε μια συνάρτηση η οποία είναι Insert Start, θα κάνει μια εισαγωγή ενός καινούριου κόμβου στην αρχή της λίστας και μια print ας πούμε για να πηγαίνουμε και να εκτυπώνουμε να κάνουμε μια διαπέραση των στοιχείων της λίστας. Επίσης στο Private μέρος έχουμε το Star δηλαδή έχουμε αυτό εδώ το δίχτυ ο οποίος πηγαίνει και δείχνει στο πρώτο στοιχείο της λίστας. Τώρα, με αυτέ τι συναρτήσει μπορούμε να κάνουμε μια, μια μικρή χρήση, αλλά φαντάσου ότι με τον ίδιο ακριβώ τρόπο θα μπορούσαμε να πάμε να ορίσουμε όλε εκείνε τι συναρτήσει μέλη, τι οποίε είχαμε φτιάξει συνδεδεμένη λίστα σε εκείνο το μάθημα των δομών δεδομένων. Εντάξει. Οπότε θα μπορούμε να κάνουμε απλέ εισαγωγέ στην αρχή τη λίστα και να κάνουμε επίση και μια εκτύπωση των στοιχείων τη λίστα. Για να το δούμε, πηγαίνουμε και ορίζουμε τι μεθόδου. Παρατήρησε τώρα ότι η αρχικοποίηση γίνεται μέσω του constructor και βάζω το head να είναι ίσο με τον άλλο, δηλαδή ότι δεν έχει κανένα στοιχείο αρχικά. Και μετά έχουμε αυτή είναι εδώ τη συνάρτηση που έχει το ενδιαφέρον της, είναι η εισαγωγή στην αρχή. Παίρνει σαν όρισμα έναν ακέραιο για να φτιάξει τον κόμβο και να τον βάλει σου στη θέση. Αυτή η αλγοριθμική 1-2-3 διαδικασία που λε την είχαμε μελετήσει τότε και θα πάμε να την κάνουμε στην πράξη. Εντάξει, πηγαίνω και δηλώνω ένα note Star New note, δηλαδή έναν κόμβο καινούριο. Πηγαίνω και δεσμεύω το χώρο, βγάλω και κανένα μήνυμα λάθο και αμέσω μετά η πρώτη μου δουλειά είναι να πάω να πω αυτή είναι εδώ την εντολή ότι στον καινούριο κόμβο τον οποίο δέσμευσα να πάω και να τον εφιάξω και να του βάλω στον data μέρος του αυτό το οποίο έχω πάρει σαν όρισμα. Είναι ξερός ο κόμβος αυτός στον αέρα αυτή τη στιγμή οπότε για να κάνω την εισαγωγή στην αρχή είχαμε δει και τότε πηγαίνω και λέω ότι το next του new node, εντάξει από το new node το next το βάζω να δείχνει στο ίδιο σημείο που δείχνει και ο δείκτης head, εντάξει άρα δείχνει στο πρώτο στοιχείο της λίστας. Τώρα, εδώ είναι η επίμαχη η εντολή, εντάξει, ότι εδώ τώρα αν δεν είχαμε βάλει να είναι η κλάση linked list φιλική κλάση στην κλάση node, αυτή τη γραμμή δεν θα μπορούσα να τη γράψω έτσι, εντάξει, γιατί εδώ τι έχω κάνει, έχω πάρει ένα αντικείμενο new node και με το τελεστή βελάκι πηγαίνω και έχω πρόσβαση σε ένα ιδιωτικό του μέλος. Αυτό κανονικά δεν επιτρέπεται γιατί αυτή είναι μια συνάρτηση, ε από την κλάση Node. Έτσι. Άρα λοιπόν, επειδή είναι φιλική η κλάση, αυτό σημαίνει ότι μπορώ να έχω απευθεία πρόσβαση και έτσι να κάνω τη ζωή μου λίγο πιο εύκολη και έχει και πολύ νόημα βέβαια να το κάνουμε αυτό, σε αυτό το πράγμα που είναι η συνδεδεμένη λίστα. Το κάναμε που λε αυτό. Οπότε δεύτερο κομμάτι, New Node βελάκι Next ισο με το Head. Οπότε πηγαίνω και βάζω αυτό το Next να δείχνει ισο με το Head και αυτή είναι η δεύτερη εντολή. Και τρίτο πράγμα είναι ότι πηγαίνω και βάζω το Head να δείχνει στο New Node. Και έτσι με τον τρόπο αυτό καταργείται στην ουσία αυτό το φελάκι και έτσι έχει ολοκληρωθεί η κατασκευή μου. Return true για να ολοκληρωθεί. Μία, δύο αυτέ οι εντολέ, αυτέ οι δύο δηλαδή, έτσι μπορούμε και τις γράφουμε με αυτόν εδώ τον απλό τρόπο, ακριβώ επειδή έχουμε ορίσει φιλική κλάση στη linked list στο node. Μετά, Πάμε να δούμε και τη link list print. Εδώ θα κάνουμε μια απλή διαπέραση. Πηγαίνω και ορίζω ένα καινούριο δείκτη σε κόμβο για να κάνω τη διαπέρασή μου. Τον βάζω να είναι ίδιος με την αρχή, να δείχνει στο πρώτο στοιχείο της λίστας δηλαδή. Και η κλασική διαπέραση όσο το κάνετε είναι διάφορο του null πηγαίνω και τυπώνω το data μέρο. Εντάξει, τυπώνω το data μέρο και αμέσω μετά βάζω current is on current next, άρα πηγαίνει στο επόμενο στοιχείο τη λίστα. Αυτά όσον αφορά την υλοποίηση. Να πάμε να το τρέξουμε κιόλα, να του ρίξουμε μια ματιά και στο τρέξιμο. Έχουμε την class node, έχουμε την κλάση link list, έχουμε τι μεθόδου αυτέ που έχουμε υλοποιήσει και έχουμε και τη main μα. Κοίτα τώρα όμω ομορφιά που έχει main. Ε. Γιατί λέω ότι έχει ομορφιά, γιατί αν θυμάσαι εκεί στι δομέ, είχαμε ταλαιπωρηθεί λιγάκι γιατί λέγαμε τώρα αυτό το όρισμα τι είναι να το περάσουμε, να το περάσουμε μονό να το περάσουμε διπλό δίκτυο, διεύθυνση, τι πρέπει να κάνουμε κτλ. Εδώ τώρα η διεπαφή που φτιάξαμε και όταν λέμε διεπαφή εννοούμε τι συναρτήσει οι οποίε είναι δημόσιε και μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε. Είναι πάρα πολύ απλέ και κομψέ. Δηλαδή εδώ πέρα χρησιμοποιεί το constructor, οπότε γίνεται αυτόματα η αρχικοποίηση και αμέσω μετά θέλω να εισάγω τρία πράγματα, πηγαίνω και λέω insert start βάλει στην αρχή το 5, μετά λέω βάλει στην αρχή το 4, οπότε το 4 μπαίνει μπροστά από το 5, βάλει στην αρχή το 3, οπότε το 3 μπαίνει μπροστά από το 4 και μπροστά από το 5, και στο τέλο τύπωσε και τη λίστα, α πούμε, και κοιτά τώρα αν θυμάσαι πόσο πιο έτσι επίπονος ήταν ο κώδικας τον οποίο γράφουμε στις δομές σε σχέση με τον κώδικα που γράφουμε εδώ, είναι και ένα από τα σημεία στα οποία θα πεις ναι, προτιμώ τη C++ από τη C++ πράγματι δηλαδή. Έχουμε κάνει τόσο πολύ κόπο μέχρι στιγμή για να καταλάβουμε όλα αυτά των κλάσεων, αλλά έχουμε φτάσει σε μια πρακτική χρησιμότητα, έτσι, δηλαδή ότι μπορούμε να γράφουμε κώδικα μετά χρησιμοποιώντας κώδικα κλάσεων, ο οποίος κώδικας δεν είναι πολύ πιο φυσικός στο γράψιμό του και να έχουμε λιγότερη ταλαιπωρία γράφοντάς του. Εντάξει. Ε, το τρέχω κιόλα, να το δούμε κιόλα. Περιμένω να θα μου βγάλει τη λίστα 3-4-5. Πράγματι, 3-4-5 μου βγάζει. Και αυτά όσον αφορά τη συνδεδεμένη λίστα. Φαντάζομαι τώρα βέβαια ότι αυτά θα μπορούσαμε να τα κάνουμε έτσι σε όλε τι δομέ δεδομένων και να έχουμε μια ωραία βιβλιοθήκη δομών δεδομένων, δεδομένων C, η οποία θα είναι πολύ πιο φυσική στη χρήση από την αντίστοιχη στη C. Βέβαια υπάρχουν και υλοποιημένε αυτέ οι δομέ δεδομένων, περισσότερε από αυτέ, ήδη στη C, στη βιβλιοθήκη STL, την οποία μάλιστα θα την χαϊδέψουμε σχετικά σύντομα. Βλέπουμε ότι ο αντικειμενοστραφή τρόπο σκέψη ταιριάζει πολύ περισσότερο με τι δομέ δεδομένων και προσφέρει σημαντικά πλεονεκτήματα έναντι του διαδικαστικού προγραμματισμού, όπω είναι η απόκρυψη πληροφορία και επίση η δημιουργία μια πιο φιλική προγραμματιστική διαπαφή. Γιατί διαπαφή τα είπαμε, είπα, αλλά για την απόκρυψη τη πληροφορία, το οποίο έχει μεγάλη αξία επίση, είναι το γεγονό ότι στη C όλα αυτά ήταν χήμα στο κύμα. Δηλαδή, μπορεί να πα και στο struct μέσα και στο struct να αρχίζει να πειράζει και τα στοιχεία. Δεν είχε δηλαδή αυτή την αφαίρεση που ήταν πολύ σημαντική στον αφηρημένο τύπο δεδομένων που λέγαμε εκεί. Ε. Και πράγματι, ο κώδικα αυτό είναι πολύ πιο εύκολο από τον αντίστοιχο κώδικα σε εσύ. Αυτά για τι φιλικέ κλάσει. Θα συνεχίσουμε τώρα με τι φιλικέ συναρτήσει.